Μούδιασαν οι επαγγελματίες στο άκουσμα των νέων μέτρων για τη λειτουργία των χώρων εστίασης, ενώ αναμένουν πολλές διευκρινήσεις, όπως τόνισε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Εμπόρων και Βιοτεχνών του Νομού Ροδόπης, Ανέστης Βαφιάδης, που διαρωτάται γιατί πάλι η εστίαση καλείται να πληρώσει το μάρμαρο, ενώ και άλλοι κλειστοί χώροι λειτουργούν κανονικά. Κύριε Βαφιάδη, μόλις ακούσει τα νέα μέτρα, ποια είναι τα συναισθήματα των καταστηματαρχών? Στο άκουσμα των νέων μέτρων χθες, όπως το άνοιγμα των εσωτερικών χώρων, βασικά το χώρο της εστίασης, μετά από 8 μήνες που ανοίγουμε, είναι ένα αρχικό μούδιασμα. Και αρκετά ερωτηματικά που προκύπτουν το πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη όλα αυτά τα μέτρα. Όπως γνωρίζετε, πρέπει 15 Ιουλίου τα καταστήματα εστίασης να επιλέξουν μεταξύ δύο κατηγοριών, αν θα είναι αμιγώς για εμβολιασμένους ή μεικτά, και ανάλογα επιλέγεις, σου δίνει τη δυνατότητα πόσο χώρο πληρότητα θα έχεις στους εσωτερικούς χώρους. Αμιγώς εμβολιασμένοι σου δίνει 85% πληρότητα και για τους μεικτά 50% πληρότητα. Βέβαια εδώ πέρα προκύπτουν τα θέματα ότι γινόμαστε και ένας ελεγκτικός μηχανισμός παράλληλα εμείς, ότι πρέπει να ελέγχουμε και να τσεκάρουμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όταν πρόκειται για εμβολιασμένους. Και όταν πρόκειται για μη εμβολιασμένους, πρέπει να τσεκάρουμε το αρνητικό μοριακό τεστ ή rabbit τεστ, αντιγόνου μάλλον στα ελληνικά, όπως οφείλει να έχει ο πελάτης ο οποίος θα εισέλθει στον χώρο του καταστήματος. Βέβαια εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να προκύπτει και η ταυτοπροσωπεία. Δεν γνωρίζω αν εσείς, αν εγώ κουβαλάω το πιστοποιητικό, είμαι ο ίδιος ή αν δεν είμαι, είναι ο άλλος ο κύριος. Πρέπει να ελέγχουν και ταυτότητα, λογικά παράλληλα, δεν το ξέρουμε αυτό. Κατά πόσο θα αλλάξει ο νόμος να μας το δίνει αυτό το δικαίωμα, διότι πέφτουμε και στο πλέον στα προσωπικά δεδομένα του GDPR, πάρα πολύ που είναι πολύ εύστηρα τα πρόστιμα. Να την νομοθετική παρέμβαση είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι ένα ερώτημα. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει βέβαια, αν και είμαι ακριβώς έχουμε συζητήσει υπέρ των εμβολιασμών, ότι πλέον γίνεται έμεσα υποχρεωτικά εμβολιασμός όλους τους εργαζομένους του χώρου της εστίασης. Ότι δεν μπορεί να είναι ένα μαγαζί να δέχεται εμβολιασμένους και μέσα στο προσωπικό να είναι ανεμβολίαστο. Δεν το είπαν αυτό, ότι ουσιαστικά πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός και να δοθεί προτεραιότητα άμεσα στις επόμενες 15 ημέρες αυτούς τους εργαζόμενους, αν προκύψουν τα μέτρα. Και φυσικά, αν κάποιος δεν θέλει ούτε το ένα ούτε το άλλο να επιλέξει, θα είναι κλειστός εσωτερικός το χώρος. Ήγαινε στην περίπτωση. Θα δούμε, έχουμε ερωτήματα, περιμένουμε σαφείς απαντήσεις, να βγει η σχετική οικία και να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να μπορέσουμε να ανοίξουμε όσο μπορούν καλύτερα τα καταστήματά μας. Και φυσικά αυτό μας ενοχλεί στον χώρο της εστίασης, γιατί πάλι στην εστίαση. Οι κλειστοί χώροι δεν είναι μόνο η εστίαση, πόσο δε μάλλον ότι υπάρχουν αραιά τα τραπέζια μέσα, ενώ πας σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, που είναι ένας πάνω στον άλλον, που εκεί πέρα ούτε μέτρα, ούτε εμβολιασμούς, ούτε πιστοποιητικά. Δεν μου ποτέ υπέρ της εύκολης επιχειρήματος εκεί κολλάει, εδώ δεν κολλάει, αλλά στο τέλος σχεδόν το σκέφτομαι. Για μένα πρέπει να γίνει ισονομία σε ό,τι αφορά κλειστός χώρος. Και πιστεύω θα το συντρέξουμε όλοι μαζί από εκεί πέρα. Πολύ κλειστοί χώροι. Χώροι λατρείας. Είναι ανοιχτοί κανονικά. Τράπεζες, δημόσια. Για ποιο λόγο μόνο εστιατόρια, κινηματογράφους, θέατρα. Εκεί είναι μόνο ο ιός. Φυσικά και ένα κόστος, διότι ποιος θα ελέγχει. Πρέπει να έχω και ένα υπάλληλο που πρέπει να γνωρίζει, να διαβάζει το πιστοποιητικά. Ή το QR αυτό το πρέπει να κατεστήσουμε. Βασικά έχουμε ερωτήματα τα οποία πιστεύω να απαντηθούν το επόμενο δεκαήμερο, ώστε 15 Ιουλίου να είμαστε έτοιμοι κι εμείς να επιλέξουμε αυτό που νομίζει κάθε επιχειρηματίας για τον επιχείρησή του το καλύτερο δυνατό. Υπήρχαν καταστήματα, κύριε Βαφιάδη, εδώ στο Νομό Ροδόπης που δεν είχαν εξωτερικούς χώρους και ακόμη και περιμένουν να. Ναι, φυσικά υπάρχουν. Μια ένα τραπεζάκι, δύο, ουσιαστικά δεν είναι εξωτερικός χώρος του πεζοδρόμιου. Έχει τα ειδικά μαγαζιά, καφενεία που δεν είχαν χώρους εξωτερικούς και περίμεναν να ανοίξουν. Αν θα ανοίξουν αυτές τις συνθήκες, θα το δούμε. Όπως προκύπτει, θα γίνει στα χωριά. Ποιος δεν έχει το QR? Το καφενείο στο χωριό θα έχουν το QR. Ο ένας 60χρονος, 65χρονος που έχει ένα καφενείο που είναι σφαλμένο στο Νογάκι, καρτάει το καφενείο του χωριού. Και δεν θα και ίντερνετ σε πολλές περιοχές. Δεν μπορούν να βάλουν υπόψη μόνο τα κέντρα των πόλεων, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τουριστικά για να προχωράμε. Δυστυχώς αυτό δημιουργεί επιχειρηματικότητες και εστίαση πολλών ταχυτήτων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ας ελπίσουμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και βασικά το κυριότερό μας είναι και δίνουμε όλο τον αγώνα μας να μην ξανακλείσουν. Το φοβόμαστε πολύ, το ψιλολέει μεταξύ μας, ας ελπίσουμε να μην γίνει πραγματικότητα. Ήθελε μετά η καταστροφή η ολική.